Με είδες που ρίξα το πότι. Το είδες, ε. Και τώρα βλέπεις εδώ. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε, για πείτε μου μερικές ιδέες. Εγώ θέλω να γίνω παρακοπιός. Παρακοπιός, ωραία. Δεν έχω να αποφασίσει. Όταν δεν ξέρετε, το βασικό είναι να σκέφτεστε πώς θα μάθετε. Τι θέλετε να κάνετε. Δηλαδή να μαζεύετε πολλές εμπειρίες, να μαθαίνετε διαφορετικά πράγματα και να δοκιμάζετε πράγματα. Να κάνετε κάτι στη ζωή σας που θα σας αρέσει. Λοιπόν, όταν έρθετε Αθήνα, είστε πρόσδεκτοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο γραφείο μου, να σας δείξω εκεί πέρα που δουλεύω, εντάξει. Τμήματος παιδείας, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλά είστε. Τι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς εσύ. Είναι κουμιά. Πόσο χαρτί. Γεια. Μια στρατιωτικά κινητήρια και είμαστε σε φάση της αναζήτησης, εκταφής, ταυτοποίησης και ταφής ξανά των πεσών μου εδώ και μερικά χρόνια, πέντε έφοδο την επίθεση των Ιταλικών δυνάμεων. Η πρώτη αντίσταση επίσημα στο ύψομα της Γραμμάλας στο Καλπάκι. Ωστά πεσόντα, ναι. Ωστά πεσόντα. Βλέποντας αυτό, πέρα από το πόσο υπερήφανος είμαι για την χώρα μας, την πατρίδα μας, πρέπει να θυμόμαστε όλοι την ανάγκη για ειρήνη. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, είναι ανθρώπινες ψυχές και οικογένειες που ποτέ δεν έγιναν πραγματικότητα εξαιτίας του πολέμου και πραγματικά έχουμε ανάγκη για ειρήνη στην περιοχή μας και ειρήνη στην Παλαιστίνη. Πώς θα προσεκτήσω. Έχει ένα...